Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε όλο και λιγότερο νέα IP, ωστόσο πάντα υπάρχουν και κάποιες εξαιρέσεις που επιβεβαιώνουν τον κανόνα. Μία από αυτές είναι το επερχόμενο Stellar Blade της κορεατικής εταιρείας ανάπτυξης Shift Up. Μέχρι προσφάτως, η εταιρεία είχε παρουσιάσει διάφορα mobile games, αυτό όμως είναι ο παρθενικός τίτλος της στις κονσόλες και σαν να μην έφτανε αυτό θα κυκλοφορήσει αποκλειστικά στο PlayStation 5. Με άλλα λόγια, έχουμε έναν developer που έρχεται στην κυριολεξία από το πουθενά και ξαφνικά μαγνητίζει τα βλέμματα τη δημοσιότητα πάνω του. Πόσο συχνά συμβαίνει κάτι τέτοιο. Το Stellar Blade λαμβάνει χώρα σε ένα δυστοπικό μέλλον κατά το οποίο η ανθρωπότητα έχει κατατροποθεί από μια εξωγήινη φυλή ονόματι Ναϊτίμπα. Οι παίκτε αναλαμβάνουν τον έλεγχο τη ενό μέλου τη 7th Airborne Squad, και καλούνται να ανακτήσουν τον πλανήτη από τους δεληρούς εξωγήινους. Τα όσα διαδραματίζονται στην πρώτη ώρα του παιχνιδιού, όσο δηλαδή διαρκεί πάνω κάτω τον τέμο, δεν μπορούμε να πούμε ότι μας έκαναν σοφότερους ως προς την εξέλιξη του σενάριου. Αναμένουμε την τελική έκδοση για να βγάλουμε πιο ασφαλή συμπεράσματα. Αυτό που εύκολα μπορεί να συμπεράνει κανείς είναι από ποιου τίτλους εμπνεύστηκαν οι developers. Μια και στο Stellar Blade συναντάμε επιρροέ από τα Βαγιονέτα, Νιέρο και σε κύριο Shadow's Dice Twice. Σε ό,τι έχει να κάνει με το σύστημα μάχη, η ηρωίδα σα μπορεί να εκτελέσει μια σειρά από κόμπος συνδυάζοντα γρήγορε και δυνατέ επιθέσεις. όμω το κλειδί της επιτυχίας είναι να απομνημονεύσετε τα μοτίβα των επιθέσεων των αντιπάλων σας και να προσαρμόσετε αναλόγως τη στρατηγική σα. Θα πρέπει να μάθετε ποιε επιθέσει πρέπει να μπλοκάρετε και ποιε να αποφύγετε, αλλά και να εξασκηθείτε στα perfect guard και perfect dodges. Τα perfect dodges μπορεί να μην έχουν τόσο ισχυρό αντίκτυπο όσο το witch time στο παγιονέτα, αν και γεμίζουν το burst energy σα, όμω τα perfect guards σα επιτρέπουν να ζαλίσετε τους αντιπάλου σα και να τους αποτελειώσετε με μια επίθεση ονόματι retribution η οποία προκαλεί κρίσιμη ζημιά Εκτός από τα Perfect Dodges, σύντομα θα ξεκλειδώσετε και τα Blink και Repulse, δύο ακόμη μανούβρες αποφυγής, οι οποίες μπορούν να εκτελεστούν μόνο απέναντι σε συγκεκριμένες επιθέσεις των αντιπάλων σας. Για να εκτελέσετε ένα Blink, θα πρέπει να κάνετε Dodge και να μετακινήσετε τον αναλογικό μουχλό προς τον αντίπαλό σας, ενώ για το Repulse θα πρέπει να μετακινήσετε τον αναλογικό μουχλό προς την αντίθετη κατεύθυνση. Ο πρώτος ελιγμός σα επιτρέπει να κινηθείτε αστραπιαία στα νότα του αντιπάλου σα, ενώ ο δεύτερο σα επιτρέπει να κάνετε expose τα τροτά σημεία του. Στην εξίσωση τη μάχη μπαίνουν και τα beta skills, τα οποία, καταναλώνουν το burst energy σα, οπότε δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται αλόγιστα. Το Stellar Blade μπορεί οριακά να χαρακτηριστεί ως Souls-like, καθώς κινείται παράλληλα στις δημιουργίες της From Software και κάποιες φορές εφάπτεται σε αυτές. Ο βαθμό δυσκολία είναι αρκετά υψηλό ακόμη και στο Remote, το οποίο σα επιτρέπει να ενεργοποιήσετε το action assist, μια ρύθμιση προσβασιμότητα που αυξάνει το χρονικό περιθώριο που έχετε στη διάθεσή σα για ένα perfect guard ή ένα perfect dodge, μετατρέποντα ουσιαστικά την όλη διαδικασία σε ένα quick time event. Θα πρέπει πάντω να σημειωθεί ότι το action assist δεν λειτουργεί για κάθε επίθεση που δέχεσαι, εκτό και αν έχετε λίγα kit points. Στο normal mode σίγουρα θα τα βρείτε πιο σκούρα, εκτό και αν συγκαταλέγεστε στου βετεράνου των Souls Like. Πέρα από τον υψηλό βαθμό δυσκολία, το Stellar Blade υιοθετεί ορισμένα ακόμη στοιχεία από τι δημιουργίε τη From Software, καθώς κάθε φορά που κάθεστε για να ξαποστάσετε και να αναπληρώσετε τα hit points σα, οι εχθροί κάνουν respawn. Επίση, τα θεραπευτικά αντικείμενα που έχετε στη διάθεσή σα είναι ελάχιστα, οπότε θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με φιδό. Επιρροές όμως συναντάμε και στο level design, καθώ υπάρχουν διάφορε παρακάμψει που μπορείτε να ξεκλειδώσετε σε κάθε level, αλλά και αρκετά resources για να συλλέξετε, τα οποία βρίσκονται συνήθω σε δυσπρόσιτα σημεία ή σε κρυφά περάσματα. Ο μηχανισμό Scan κάνει θαύματα, επιτρέποντά σα να ανοιχνεύσετε όλου του εχθρού και τα αντικείμενα που υπάρχουν σε μια μικρή ακτίνα γύρω από την ηρωίδα σα. Παρότι το Stellar Blade έρχεται από μια μέχρι πρώτη άγνωστη εταιρεία, διαθέτει υψηλά production values και εκμεταλλεύεται την υποδύναμη του PlayStation καθώς και την απτική ανάδραση του DualSense. Ο σχεδιασμός της SIV αλλά και των εξωγήινων πλασμάτων που θα αντιμετωπίσετε είναι ιδιαίτερα λεπτομερής ενώ έχει δοθεί ιδέωσα προσοχή και στα animations. Το μόνο πράγμα που μας ενόχλησε είναι το soundtrack κυρίως γιατί επί μια ώρα ακούγαμε ξανά και ξανά το ίδιο μουσικό θέμα. Εν το μικρό αυτό δείγμα από το gameplay μας άφησε θετικές εντυπώσεις, οπότε μένει να δούμε ποιες εκπλήξεις επιφυλάσσει το τελικό προϊόν. Το Stellar Blade μπορεί να μην καινοτομεί, αλλά οι επιρροές του εντάσσονται αρμονικά στο όραμα της Shift -up και θέτουν τις βάσεις για ένα συναρπαστικό action adventure που δίνει έμφαση τόσο στις μάχες όσο και στην διεξοδική εξερεύνηση του περιβάλλοντος. Εάν και το σενάριο σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, τότε δεν αποκλείεται να δούμε ένα λαμπρό exclusive για το PlayStation 5 στις 26 Απριλίου.